Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε κύριε Κερίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά? Όλα καλά. Μόνο άγνωστος φυσικά δεν σας είναι ο Κάρλο Κόστλι, ο οποίος χθες το βράδυ συμφώνησε προφορικά με τον Άρη και λογικά εφόσον στείλει σήμερα το προσύμφωνο υπογεγραμμένο και τυπικά θα είναι παίκτης του Άρη, γιατί αν δεν κάνουμε λάθος, βοηθήστε μας, εσείς τότε στη Βέρεια τον είχατε επιλέξει, έτσι δεν είναι? Ο Κόστλι ήταν μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Στη Βέρεια, ψάχνοντας ένα ψηλό παιδί, φέραμε τον Κόστλι, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Τότε που έπαιζε και τον Ατβέρσιβε. Ο Κόστλι ήταν ένα γνωστό άτομο φυσικά, γνωστός ποδοσφαιριστής από την συμμετοχή του στην Εθνική Ονδούρας. Έπαιζε στο τοπικό πρωτάθλημα και της Ονδούρας, σε ομάδα της Ονδούρας. Μας δόθηκε τελευταία στιγμή, τον επιλέξαμε και το φέραμε στην ομάδα. Ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι το ύψος του, κύριε Κερίδη. Είναι 1,90, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κόστλι έχει παράξενα πράγματα. Παράξενα. Παρότι είναι πολύ ψηλός, είναι πολύ καλός χαμηλά. Αυτό είναι όντως παράδοξο. Δηλαδή, ναι. Άλλωστε έχει περάσει το βιβλίο Guinness η τρίπλα που κάνει, η Κόστλια τρίπλα. Κόστλια, έτσι λέγεται. Ναι. Κόστλια. Ναι, άμα ψάξετε θα το βρείτε. Ναι. Έχει πάει τον αντίπαλο στις πλάγιες γραμμές και τον τριπλάρει με έναν τρόπο που τον αφήνει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί από αυτόν τον τρόπο που τριπλάρει. Και αυτή η τρίπλα πέρασε στο βιβλίο Guinness. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Δεν το ήξερα πραγματικά. Έχει πολύ καλή κεφαλιά εκτέλεσης. Ναι. Εκτέλεση σημαίνει όταν σηκώνεται μέσα στην περιοχή, την μπάλα τη γαρφώνει στην εστία, αλλά έχει θέμα με την κεφαλιά διεκδίκησης. Δηλαδή, σε ένα ποδόσφαιρο, αντιποδόσφαιρο, όταν αρχίζει να γεμίζεις από πίσω, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πολύ εύκολα θα σε σπάσει την μπάλα στους πλάγιους παίκτες. Ναι. Μάλιστα. Είναι μεγάλη προσωπικότητα. Είναι πολύ έμπειρος βέβαια, εντάξει είναι στα 33 πλέον. Μεγάλη προσωπικότητα και πολύ καλό παιδί. Α, είναι και καλό. Σαν χαρακτήρας αυτό έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς είναι. Πολύ καλό παιδί. Είναι οικογενειάρχης. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν το χαρήκαμε πολύ γιατί είχε πολλές και δεν πήραμε πολλά από αυτόν. Γιατί είχε πολλές συμμετοχές στην εθνική τότε και έφευγε συνέχεια. Και είχε το πρόβλημα ότι άλλαζε ήπειρο. Και μέχρι να προσαρμοστεί ήθελε 15 μέρες ερχόντας στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Δηλαδή περισσότερες φορές ήταν σαν κοτόπουλο που λέμε, δεν ήξερε που πήγαινε. Όταν γυρνούσε από την εθνική. Είναι αυτό το περίφημο jet lag, η μετακίνηση από τη μια ζώνη ώρα στην άλλη. Εσείς που ξέρετε αγγλικά το λέτε διαφορετικά. Εντάξει, ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελέσει πρόβλημα στον Άρη, γιατί νομίζω τώρα, αν έχω πληροφόρηση σωστή, δεν είναι στις τελευταίες κλήσεις στην εθνική ομάδα. Δεν δέχεται τους τελευταίους μήνες. Η ομάδα εδώ και ένα χρόνο έχει κάνει ανανέωση και τα περισσότερα παιδιά έχουν σταματήσει. Ναι. Δουλεύουν διαφορετικά, έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένους από 90 και μετά. Ναι. Αυτό ίσως να είναι και καλό για τον Άρη, γιατί θα του επιτρέψει να είναι απρόσκοπτα εδώ στις υποχρεώσεις του. Πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν στη Βέρεια, γιατί θα είναι συνέχεια στην ομάδα. Τον θυμόμαστε όλοι και νομίζω ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι το καλό σουτ που διαθέτει με το αριστερό πόδι. Δηλαδή απειλεί είτε από μέση είτε από μακρινή απόσταση με το αριστερό πόδι, έτσι δεν είναι? Υπάρχει πολύ καλά πράγματα κάτω. Ναι. Έχει πολύ καλή κεφαλιά εκτέλεσης. Παίζει πολύ καλά με το σώμα του. Για το ύψος του δεν είναι αργός ποδοσφαιριστής. Ναι. Μας είπατε ότι είναι καλός ντριμπλέρ, έχει και μια τρίπλα που έχει καταγραφεί. Θεωρείτε δηλαδή, εφόσον μιλάμε για football league, γιατί αποκτάτε με αυτή την προοπτική, αυτή είναι η συμφωνία που υπάρχει, θεωρείτε ότι είναι μια καλή επιλογή για τον Άρη? Πιστεύω είναι πολυτέλεια για τη Β' Εθνική. Ο ποδοσφαιριστής θα είναι πολυτέλεια. Να πηγαίνει ο κόσμος να το βλέπει αυτό το ποδοσφαιριστή. Είναι ποδοσφαιριστής που θέλεις να το βλέπει στο γήπεδο. Εντάξει, και η ηλικία του νομίζω, κύριε Κερίδη, δεν είναι. Είναι στα 30. Είναι το 82 γεννηθής. Ναι. Πέρσι έπαιζε στην Αλφα Τουρκίας, δεν έκανε πολλές συμμετοχές, η Κάτια Σπορ. Έκανε 10 συμμετοχές, νομίζω και 3 γκολ έβαλε, αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Πιστεύω ότι από ό,τι είχα μιλήσει και πριν ένα χρόνο μαζί του, υπήρχε θέμα με το
προπονητή εκεί πέρα, έπαιζε διαφορετικά, κάτι τέτοιο μου είχε πει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προέρχεται από μέτρια σεζόν στην Τουρκία με την Gaziantep Spor. Από ό,τι βλέπω εδώ, τα νούμερα του δεν είναι καλά. Πέρσι είχε μόλις 7 συμμετοχές στην τουρκική ομάδα. 10, κοίτα Αλέξη, ναι. Αν είχε 30, είναι δύσκολο να τον φέρει στην Ελλάδα. Ναι. Είναι δύσκολο. Mm-hmm. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Πάντως μετά και εμείς, και εμείς όταν τον φέραμε δεν είχε καλή χρονιά στην χώρα του. Ναι. Γι' αυτό τον φέραμε. Έτσι γίνεται τις περισσότερες φορές. Mm-hmm. Όταν ένα ποδοσφαιριστή τον βρίσκεις με 35 αγωνιστικές και όπως είχε όταν έφυγε από εμάς, είχε 25 συμμετοχές στην ομάδα που πήγε και 14 γκολ, μετά δύσκολα τον παίρνεις. Πήγε στην Τουρκία με τριπλάσιο συμβόλαιο από τη Βέρεια. Ναι. Λογικά. Μετά τη Βέρεια νομίζω είχε πάει και στην Κίνα και είχε κάνει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και σε μια ομάδα. Ναι. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε έφυγε από τη Βέρεια. Γιατί είχε μεγαλύτερο συμβόλαιο. Πώς θα τον χαρακτηρίζατε, ρωτάει εδώ και ένας φίλος ο Κώστας. Είναι αυτό που λέμε κλασικός φορ ή κινείται και περιφερειακά? Όχι. Δηλαδή. Δεν είναι κλασικό φορ. Δεν είναι κλασικό φορ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και μέσα στην περιοχή, αλλά βγαίνει πολύ καλά φλάγια. Ναι. Δηλαδή ένας φορ, τότε είχαμε τον κύριο Καλατζίδη προπονητή, παίζαμε 4-4-2 και έπαιζε μπροστά αυτός και ο Μπαργκάν. Ναι. Αριστερά έπαιζε, δηλαδή δύο μπροστά, στον αριστερό διάδρομο έπαιζε αυτός και στο δεξιό έπαιζε ο Κενάν. Μάλιστα. Ναι. Είχα φοβερή συνεργασία. Ναι. Έχει καλά στοιχεία, αν μη τι άλλο. Εντάξει, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι αυτό που λέει. Εγώ πιστεύω ότι έχω μιλήσει και άλλη φορά για τον Άρη. Γιατί δούλεψα στον Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης θέλει τέτοιες μεταγραφές με παίκτες με δυνατές προσωπικότητες και καλούς παίκτες. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του Άρη, πιστεύω. Και όπως μας είπατε, είναι και μια προσωπικότητα. Γιατί εδώ βλέπω έχει 71 συμμετοχές και 32 γκολ στην Εθνική Ομάδα της Ονδούρας. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά που διαβάζω. Έχει παίξει και στη Ρουμανία, στη Βασλούη. Έχει περάσει. Και φοβερές εμφανίσεις. Όχι. Ναι. Παίζουν πολλές εθνικές και άλλο είναι να παίζεις και άλλο είναι. Εντάξει. Ναι, θεωρείται πολύ αγαπητός γενικά στην Ονδούρα. Είναι μια προσωπικότητα εκεί στην πατρίδα του. Όταν βέβαια, κλείσαμε στην Βέρεια, ναι. Ήρθαν 2-3 κανάλια από τη χώρα του. Α, ναι. Και κάναν ειδικά ειδικές εκπομπές απευθείας. Μπορεί να συμβεί και εδώ αυτό. Φαντάζομαι θα παρακολουθούν την πορεία του από την Ονδούρα στον Άρη. Αυτό είναι βέβαιο. Βέβαια, για να κάνω και το συρρήγορο του διαβόλου, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας ότι. Και για το Σανιά μιλούσε με καλά λόγια ο κύριος Κικερίδης, λέει, ρώτα τον Αλέξη. Πες στο φίλο μου τον Κώστα. Ναι. Έχω κάνει πολλές μεταγραφές, πες στο φίλο μου τον Κώστα. Ναι. Έχω φέρει τον Μπεν, τον Ολαϊτάν, τον Γκόστλι, πολλούς παίκτες. Ναι. Αν τους έβαζα, θα έβαζα το Σανιά πιο πάνω από όλους αυτούς. Α, επιμένετε για το Σανιά. Επιμένω φυσικά. Ναι. Θα λυθεί το μυστήριο του Σανιά, εγώ πιστεύω κάποτε θα λυθεί. Θα παίξει, δεν θα κόψει το ποδόσφαιρο στα 24 του. Ναι. Έτσι θα τον πει στο φίλο μου. Γιατί δεν έπαιξε στον Άρη αυτός ο ποδοσφαιριστής, κύριε Κιέρη? Δεν το γνωρίζω. Κάτι που μίλησα με τον Δημήτρη και κάτι θέματα με το ιατρικό επιτελείο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Ήταν μεγάλη απογοήτευση πάντως, γιατί είχε επενδύσει ο Άρης. Είχαμε ακούσει πολλά πράγματα γι' αυτό. Να είναι και ήταν απογοήτευση. Λέμε τα ίδια πράγματα, ρε παιδιά. Τα ίδια πράγματα λέμε συνέχεια. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν έπαιξε στον Άρη. Στα πρώτους τρεις μήνες ήταν καταπληκτικός παίκτης και μετά ξέχασε το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει. Αλλά κάτι συνέβαινε, δεν μπορώ να κατηγορώ αυτό. Ναι. Πάντως από τότε που έφυγε. Κάτι το οποίο έχει σχέση με την υγεία του. Ναι. Εντάξει, όχι με τη μνήμη του. Ναι. Πάντως από τότε που έφυγε έχουμε χάσει και τα ίχνη του. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια ενημέρωση που μπορεί να βρίσκεται, γιατί έφυγε μια ωραία πρωία και έκτοτε. Δεν γνωρίζω. Εγώ βασικά επιλέγω τους παίκτες, Αλέξη, και μετά δεν παρακολουθώ. Δεν είμαι manager παίκτων. Ναι, όχι, απλά εντάξει, επειδή ασχολείστε με το χώρο, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι για το συγκεκριμένο έχετε έτσι και μια, σας έχει μείνει έτσι ένα... Έχω πρόβλημα. Ναι. Έχω πρόβλημα γιατί και εγώ κινούμαι μέσα στο χώρο που κινούνται φίλοι μου οι οποίοι ασχολούνται με τον Άρη. Με μιλούν όλο αρνητικά για τον παίκτη και εντάξει, έχω θέμα. Και εγώ πήγαινα στο γήπεδο, έβλεπα παιχνίδια του Άρη και στεναχωριόμουν για αυτό που έβλεπα. Εντάξει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη πήγα σε ένα παιχνίδι στην Φλόρινα εκεί με τον... και έλεγα, είναι αυτός ή ήρθε κάποιος άλλος με το αεροπλάνο. Ναι. Την τρυφορά που γύρισε. Σωστά. Όντως έτσι ήταν, όπως το περιγράφει. Δεν είμαι εγώ ότι τον είδα καταπληκτικό μες στο πιλότα. Ναι. Δεν είμαι τρελός. Απλώς
ξέρω τι είχα φέρει εγώ. Επειδή παρακολουθείτε γενικά όλες τις ομάδες, παίκτες, γενικότερα το παζάρι το μεταγραφικό, εφόσον ο Άρης επιβεβαιώσει την επιτύχει την άνοδό του στη Football League, του χρόνου το πρωτάθλημα της Football League δεν θα είναι εύκολο. Θα έχει αρκετές ανταγωνιστικές ομάδες. Ποιες βλέπετε με τις μέχρι τώρα κινήσεις που έχουν γίνει να έχουν ξεχωρίσει λίγο, να είναι λίγο πιο μπροστά? Εγώ βλέπω τον Απόλλων Αθηνών. Ναι. Τη Λάρισα και την Ελευσίνα. Α, βλέπετε και την Ελευσίνα. Μάλιστα, αυτή δεν την είχα συνυπολογίσει, να σας πω την αλήθεια. Εσείς μας λέτε τώρα ότι είναι μια ομάδα. Μάλιστα, που... παιχτών που βλέπω που παίρνει η ομάδα. Ναι, για βοηθήστε μας, τι έχει πάρει, έμπειρους παίκτες. Πήρε, παρέμβαση χάρη πήρα από το Χριστή ένα αμυντικό χάφο, εγώ έπαιζε στην Καλονί του Στεφάνοβιτς, είναι πολύ καλός παίκτης, ένα Σκοπιανό. Έχει πάρει του Μίν, κάποιους κεντρικούς αμυντικούς που παίζαν χρόνια στη Β' Εθνική. Ναι. Γενικά, έχει πάρει καλούς παίκτες. Πήρε τον Αρσενίεβι, ο οποίος έπαιξε Παθρακικό καλές χρονιές. Ναι. Και τον παρακολουθούσα στη Σερβία, ένας παίκτης ο οποίος κάθε χρόνο κάνει 30 συμμετοχές. Ένας πολύ καλός πλάγιος. Πήρε πολύ καλός παίκτης. Μάλιστα, άρα λέτε ότι θέλει και αυτή η ομάδα έτσι προσοχή. Λοιπόν, εκτός από τις δύο τις οποίες τις περιμέναμε, τη Λάρισα και τον Απόλλωνα Σμύρνη, τις περιμέναμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι που... εντάξει, τη Λάρισα αμφιβάλλω ότι είναι κάποιας άλλης άποψης, ότι όπου υπάρχει πρόεδρος υποποίηση, δεν μπορεί η ομάδα να προχωρήσει. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει συγκεκριμένη ομάδα, συγκεκριμένο άνθρωπο. Έτσι πιστεύω για τους ανθρώπους εγώ. Πάντως είναι, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο Άρης, επειδή τον ζήσατε και την περασμένη σεζόν σε ένα μεγάλο κομμάτι, θέλει σημαντική ενίσχυση στο ρόστερ του για να μπορέσει. Θέλει μεταγραφές στυλ Κόστλι. Ναι. Απλά. Θέλει παίκτες καλούς με προσωπικότητα. Πρώτα με μεγάλη προσωπικότητα και ας είναι και μέτριοι ποδοσφαιριστές. Μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό κατάλαβα στο λίγο διάστημα που ήμουν εκεί. Τα παιδιά αυτά παίζαν αλφα-αθηνική και δεν μπορούσαν να σηκώσουν την κατηγορία της γάμα αθηνικής. Και τους είχαμε στο ρόστερ της αλφα-αθηνικής όταν η ομάδα ήταν αλφα-αθηνική. Να το λέει όπως λέμε, που λέμε η καρδιά τους, να το λέει να είναι λίγο... να είναι μεγάλες προσωπικότητες. Ναι. Θεωρείτε ότι, επειδή ακούγεται έντονα και υπάρχει μια συμφωνία εφόσον ο Λεβαδιακός υποβιβαστεί για τον Κότσιο, θεωρείτε ότι για παράδειγμα θα βοηθήσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής? Ναι. Ναι. Φυσικά, γιατί είναι μια μεγάλη προσωπικότητα ο Κότσιος. Γιατί το ξέρω κατηδίαν το παιδί. Και καλό παιδί και μεγάλη προσωπικότητα. Ναι. Εκεί πρέπει να πάει ο Άρης. Για να φύγει πιο ψηλά από τους άλλους. Είναι να... και μια διαφορά ότι είναι Άρης και πρέπει να παίρνει μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές από ό,τι παίρνει ο Απόλλων και οι άλλες ομάδες. Σωστά. Και κυρίως να πάει από ό,τι αντιλαμβάνομαι περισσότερο στην εμπειρία την επόμενη σεζόν και να εγκαταλείψει ενδεχομένως τους πιο νεαρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Κοίτα, όλα τα θέλει μια ομάδα. Ναι. Θέλει και τα τρεξίματα του νεαρού. Μπορεί να πάρει παραδείγματος χάρη ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι 25 χρονών. Είναι 25 χρονών και, και έχει προσωπικότητα έντονη. Ναι. Με πολλά πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Ναι. Βέβαια είναι και 5-6 Αυγούστου. Δεν ξέρω, χρόνος υπάρχει βέβαια. Εντάξει, δεν είναι... υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν, να σου πω κάτι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, αλλά είναι φοβερά δύσκολο. Εγώ στη λίστα που είχα ποδοσφαιριστές, αυτή τη στιγμή που είχα κάνει σκάουτινγκ όλη τη χρονιά, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν κλείσει. Ναι. Έχουν κλείσει ποδοσφαιριστές. Εντάξει, άρα ο Άρης θα δυσκολευτεί να βρει αυτά που θέλει, νομίζω. Εντάξει. Ας πάρει τον παρτενέρ του Κόστλη, τον Μπαργκάν. Τον Μπαργκάν, το λέτε... ελεύθερος. Α, ελεύθερος είναι. Ναι, είναι ένας παίκτης που το γνωρίζει καλά ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης. Εντάξει, για το ταλέντο του δεν μπορούμε να πούμε κάτι, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Αλλά ως χαρακτήρας... δεν υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο. Αλλά ως χαρακτήρας, κύριε Κικερίδη, υπάρχει ένα θέμα με τον Μπαργκάν. Τον αρέσει λίγο παραπάνω η καλή ζωή. Ναι. Όχι ότι είναι κακό παιδί. Ναι. Κακό παιδί. Εντάξει. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι τώρα. Γιατί υπάρχει, όπως θα γνωρίζετε ήδη φυσικά, και η έλευση και του κυρίου Μπάμπη Τενέ, τον οποίο επίσης φυσικά γνωρίζετε. Ναι. Ένας πολύ έμπειρος τεχνικός, του οποίου η προσθήκη δεν ξέρω πώς την κρίνετε στο τεχνικό team. Φυσικά είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Μεγάλη εμπειρία στη Β' Εθνική και στην Α. Ξέρει όλα τα μονοπάτια της Β' Εθνικής, κάτι που εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
πιστεύω είναι σημαντική προσθήκη του ΦΕΝΕ. Mm-hmm. Όπως και οι επιλογές που κάνει για κάποιες παίκτες, γιατί και στη Λαμία πιστεύω είχε πολύ καλό ρόστερ ο κ. Στενές. Ναι, ναι, όντως το ρόστερ πέρυσι ήταν πολύ καλό της Λαμίας, αλλά δεν βγήκε η χρονιά εκεί στην ομάδα. Κάναν πολλά λάθη, τεδαριώδη λάθη. Που βάλαν ποδοσφαιριστή που ήταν τιμωρημένο. Ναι. Εμείς ήμασταν τότε στην Λάρση και ήταν τελειωμένοι. Είχαμε γκρίνια και μετά η γκρίνια μεταφέρθηκε σε αυτούς. Μάλιστα. Εσάς πού θα σας δούμε την επόμενη σεζόν? Έχετε συνεργασία με κάποια ομάδα? Θα σας δούμε ενδεχομένως ξανά στον Άρη? Αυτή τη στιγμή δεν μίλησα. Μόνο με τη Βέρεια μίλησα. Mm-hmm. Είμαι κοντά στην συνεργασία, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Ναι. Με καμιά άλλη ομάδα δεν μίλησα. Δεν μπορώ να πω ότι μίλησα με ομάδα. Μάλιστα. Και στον Άρη, άμα γίνει πρώτος, αυτό δεν υπάρχει. Ναι, εννοείται. Αλλά να θυμάται ο φίλος μου ο Κώστας, ναι, όπως και πολλοί φίλοι του Άρη, ναι, ότι όλες τις μεταγραφές που προσπαθούμε να κάνουμε, τις κάνουμε με ηθικό γνώμονα, ναι, βασικά, mm-hmm, που είναι το πιο σημαντικότερο στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και λάθη θα γίνουν. Αλλά πιστεύω ότι του Σανιά το λάθος δεν είναι όπως φαίνεται. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι λάθος. Ναι. Πάντως εδώ θα μπορούσα να πω και άλλα λάθη, αλλά ναι, όχι. Εδώ που τα λέμε πάντως, κύριε Κυρίδη, επειδή γνωρίζετε τα μεταγραφικά πολύ καλά από την ενασχόλησή σας όλα αυτά τα χρόνια, οι Αφρικανοί γενικά ποδοσφαιριστές είναι και λίγο λαχεία για τις ομάδες. Κοίτα, υπάρχουν κουλτούρες. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ακούς Νιγηριανό, φύγε πολλά χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Ακούς Γκανέζο, κοντά. Είναι αυτό, δηλαδή πάμε και στις κουλτούρες των παιχτών. Δεν τα σου πετώνουμε όλα. Δηλαδή, αν μου πεις ένα Νιγηριανό, θα σου πω όχι. Mm-hmm. Μάγος να είναι. Θα σου βγάλει κάτι. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά είναι η κουλτούρα τους. Δεν μπορούν να μπουν σε καλούπια. Ένας Σινεγαλέζος μπορεί εύκολα να μπει σε καλούπια. Ένας Γανέζος, ναι. Και όταν περνάει από Γαλλία. Ναι, είναι παράξενη η συμπεριφορά του Σανιά για μένα. Ναι, και το παράδοξο ήταν ότι ήταν και αρκετά χρόνια στη Γαλλία, δηλαδή πήγε, ναι, σε μικρή ηλικία στη Γαλλία. Ναι, αυτό θα το εστιάσουμε. Από ότι ναι, έχω πρόβλημα με αυτό. Με αυτό έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Με αυτό έχω πρόβλημα. Όχι για την αγωνιστικότητα, για το άλλο κομμάτι. Μάλιστα. Κρατάμε αυτό που μας είπατε για τον Κόστλι, ότι είναι πολυτέλεια για τον Άρη της πόσον μιλάμε για τη Football League, και ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, και κυρίως ότι είναι μια προσωπικότητα που χρειαζόταν, όπως μας λέτε, ο Άρης στο ρόστερ. Αρχίσαμε πολύ καλά. Μάλιστα. Γιατί μιλάω πάντα σαν Άρη. Αρχίσαμε πάρα πολύ καλά. Μακάρι να είναι ανάλογη και η συνέχεια, φυσικά. Εύχομαι να πάρουμε 7-8 ποδοσφαιριστές, που οποίοι να είναι αυτής της εμβέλειας και της προσωπικότητας. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Κυρίδη. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γερός να είστε.